Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον μέχρι χθες υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση από τη Δευτέρα και όχι από την Κυριακή. Θέλω να σας ρωτήσω αν με αυτό το κλίμα που βλέπετε, με αυτές τις αιχμές που διατυπώνονται, μπορείτε να είστε αισιόδοξος για την ενότητα του κόμματος τη Δευτέρα. Ή αν αντίθετα αισθάνεστε ότι υπάρχει κίνδυνος. Κύριε Χατζηνικολάου, είστε πάρα πολύ έμπειρος στο πολιτικό ρεπορτάζ και λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά θέλω να θυμηθούμε μαζί. Ένα-δύο χρόνια. Αλλά να θυμηθούμε μαζί τι γινόταν, ας πούμε, στο συνέδριο του Πασόκ το 1996 ή στην αλλαγή ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία το 1997. Πάρα πολύ πιο έντονες καταστάσεις. Αυτά είναι μέσα στα προβλεπόμενα. Εγώ, όπως και στον πρώτο γύρο που ήμουν υποψήφιος, έτσι και τώρα, θέλω να καλέσω και τις δύο μεριές να πολιτικοποιήσουν την κουβέντα. Θεωρώ αυτονόητο και στα προβλεπόμενα ότι όποιος είναι εκτεθειμένος στην πολιτική δέχεται επιθέσεις. Αυτές θα πρέπει να τις βάζουμε στη θέση τους και να συζητάμε για την πολιτική. Έτσι θα αναβαθμίσουμε και τον διάλογο και θα έρθει και περισσότερος κόσμος να ψηφίσει. Αυτό το πετύχαμε. Στην πρώτη Κυριακή, δεν είναι. Βλέπω διάλογο να γίνεται, διότι το debate που ζητάει η πλευρά της κυρίας Αχτσιόγλου το αρνείται ο κύριος Κασέλης. Εγώ είχα μια πάρα πολύ σαφή θέση. Και μάλιστα η κυρία Αχτσιόγλου επικαλέστηκε τη δική σας δήλωση από τον πρώτο γύρο υπέρ του της διεξαγωγής debate. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και μου δίνει το δικαίωμα να αναρωτηθώ γιατί τελικά δεν έγινε. Εφόσον γίνεται επίκληση της τότε δήλωσής μου, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ νομίζω ότι έχω κάνει καθαρή τη θέση μου στον πρώτο γύρο. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για το δεύτερο. Έχω πάρει μια πάρα πολύ καθαρή θέση όσο οφείλω. Διότι εγώ, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, εφόσον αποφάσισα να εκφράσω μια συλλογική προσπάθεια και να θέσω τον εαυτό μου μπροστά και να πω είμαι υποψήφιος πρόεδρος, θεωρώ ότι οφείλω με τον ίδιο τρόπο να πω και καθαρά ποια είναι η γνώμη μου για το δεύτερο. Με τον Στέφανο Κασελάκη συζητήσαμε λοιπόν αναλυτικά. Κάναμε μια συζήτηση πολύ ουσιαστική. Ρώτησα για το debate. Σας είπα γιατί η θέση. Εσείς τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν debate οι δυο? Η θέση μου είναι, δεν έχει αλλάξει από τον πρώτο γύρο. Έχω μια θέση την οποία δεν. Είστε υπέρ τη συζήτηση. Πάντα ο διάλογο του διαλόγου. Σας τιμά αυτό ότι δεν αλλάζετε θέση επειδή τώρα υποστηρίζετε τον κύριο Κασελάκη. Τώρα, πείτε μου για την πολιτική συζήτηση που είχατε με τον Στέφανο Κασελάκη. Να σας πω ποιο είναι το βασικό μου ερώτημα και η βασική μου απορία. Εσείς είστε ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τα οποία γνωρίζουμε όσοι παρικούμε την Ιερουσαλήμ ότι διαθέτετε πολιτικό λόγο με βάθος, άποψη, πολιτική σκέψη. Ο κύριος Κασελάκης μέχρι τώρα έχει δώσει την εικόνα ότι μιλάει με συνθήματα, ότι έχει μια καλή εικόνα και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο, μια συμπαθή στον κόσμο εικόνα, αλλά ότι δεν έχει αναπτύξει, να το πω έτσι, τις πολιτικές του θέσεις, δεν έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα. Πώς τα καταφέρατε να συνεννοηθείτε, πάνω σε ποια βάση? Νομίζω ότι αν δείτε την αναλυτική κοινή δήλωσή μας, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια συμπαγής βάση για αυτή την πολιτική συμφωνία. Ήταν πάνω στο τραπέζι, δεν είναι παρασκηνιακή, δεν αφορά δοσοληψίες. Κάνατε πολιτική κουβέντα? Απολύτως πολιτική, καθαρή και βαθιά. Τώρα να σας πω ότι ποια είναι η φήμη, το ξέρετε. Πείτε μου. Η φήμη σε όλη την χώρα είναι ότι ο Νίκος Παπάς θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ας τη διαλύσουμε λοιπόν αυτή τη φήμη. Να σας πω ευθέως ότι δεν θα είμαι ο επόμενος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχω κάνει δηλώσεις που αφορούν το πρόσωπο του Σωκράτη του Φάμελου και τις επιδόσεις του και την αξιοσύνη με την οποία στάθηκε σε αυτή την περίοδο τη μεταβατική. Και νομίζω ότι μόνο υποβολημιαία σχόλια αφορούν, ας πούμε, να το εκλάβω τέτοια... αυτό σαν πρόταση, να παραμείνει ο κύριος Φάμελος και στη συνέχεια. Είμαστε στη διαδικασία εκλογής Προέδρου και αντιλαμβάνεστε ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε σχέση με τη διάταξη των δυνάμεων στη Βουλή. Αυτό είναι σαφές. Εγώ τη γνώμη μου σας την είπα και για τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελο. Θεωρώ ότι το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει κάνει μια πολύ άρτια δουλειά και αυτό είναι περιουσία της παράταξης.
Αλλά θέλω να σας καλέσω να δείτε την κοινή μας δήλωση. Είπατε όμως, την έχω διαβάσει. Ναι. Διάβασα και τι λέτε για την εξωτερική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως. Έχω διαβάσει αναλυτικά την δήλωση που έχετε δίκαιο ότι έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και μιλά για μια συμφωνία σε συγκεκριμένους τομείς της πολιτικής. Θα επιμείνω. Επομένως, μου λέτε ότι δεν θα είστε ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσης, θέλω να σας πω επίσης ότι... Ξέρετε, θα ήταν κανονικό να είστε, γιατί είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Κανένα πρόβλημα, αλλά προσέξτε, θέλω να σας πω το εξής. Ότι ο δικός μου ο καημός, το δικό μου το άγχος, είναι να μην μπει σε κίνδυνο μια πορεία διεύρυνσης και μετασχηματισμού, η οποία μας έκανε νικηφόρα παράταξη. Και επειδή βλέπω από άλλες υποψηφιότητες να μπαίνουν τεράστια ερωτηματικά γύρω από αυτή την ιστορία, νομίζω ότι το πρώτο και το μείζον είναι η διασφάλιση αυτής της πορείας. Με τον Στέφανο Κασελάκη, λοιπόν, συμφωνήσαμε ότι θα υπερασπιστούμε το γράμμα και το πνεύμα αυτής της διακήρυξης. Γιατί Κασελάκη και όχι Αχτσιόγλου, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, εντάξει, εκεί υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Δεν είναι κρυμμένες κάτω από το χαλί. Θέλω να σας θυμίσω ότι στο συνέδριό μας τον περασμένο χρόνο ήταν και πολύ έντονες και μάλιστα αν επικρατούσε η άποψη πολλών στελεχών που τώρα στηρίζουν την Έφη Αξιόγλου, δεν θα είχαμε ψηφοφορία από τη βάση για την εκλογή Προέδρου. Θυμηθείτε κι εσείς και οι τηλεθεατές μας ότι ήταν στιγμές πάρα πολύ έντονης αντιπαράθεσης. Νομίζω είχε ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, δεν υπήρξε κάποια νήξη ή κάποια έτσι, πρόθεση διαλόγου πολιτικού με την Έφη Αξιόγλου, την οποία τιμώ ως συντρόφισσα και συνοδοιπόρο και για τα χρόνια τα περασμένα και για τα μελλοντικά. Με τον Στέφανο Κασελάκη κάναμε μια αναλυτική συζήτηση, η οποία τελεσφόρησε και είμαστε εδώ που είμαστε. Κάποιοι λένε ότι αν δεν είχε εμφανιστεί τις τελευταίες εβδομάδες η υποψηφιότητα Κασελάκη, θα μπορούσατε εύκολα να είστε στο δεύτερο γύρο. Είμαι ένας εξ αυτών που το ισχυρίζονται αυτό με βάση την εμπειρία του πολιτικού ρεπορτάζ. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να μάθουμε όλοι να βάζουμε λίγο... Μου κάνει λοιπόν εντύπωση ότι όχι μόνο δεν εκφράσατε πικρία για αυτή την υποψηφιότητα, αλλά τώρα τη στηρίζετε. Κοιτάξτε, πικρία θα εξέφραζα αν τραβάγαμε έναν δρόμο ο οποίος θα μας πήγαινε σε μια συνεχόμενη καθίζηση. Φαίνεται ότι αυτός ο δρόμος έχει ανακοπεί. Ο Στέφανος έχει συμβάλει στο να ανακοπεί η καθίζηση, κακά τα ψέματα τώρα. Η παρουσία του έδωσε ένα νέο ενδιαφέρον στη διαδικασία την εσωτερική. Είναι όμως αβαθής πολιτικά η παρουσία του. Σας το ρωτώ, γιατί άκουσα την Έφη Αχτσιόγλου να λέει ότι ουσιαστικά κινείται στα θολά νερά της επικοινωνίας. Ναι. Και πολλοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο που είναι μόνο επικοινωνιακό. Εντάξει, δεν έχει πολιτική ουσία. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας όλοι και θέλω να παραπέμψω και την Έφη Αχτσιόγλου στην κοινή δήλωση που έκανα μαζί με τον Στέφανο τον Κασελάκη στην ουσία της και να δούμε αν υπάρχουν διαφωνίες εκεί. Εκεί διαπιστώθηκαν και σιωπές στον πρώτο γύρο, πολύ ενδιαφέρουσες γύρω από κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας και διαφωνίες, οι οποίες είναι θεμητές, ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς. Έχει ο καθένας τις πολιτικές του θέσεις και θα κρίνει ο κόσμος από αυτόν. Εγώ ρωτώ αν έχει πολιτικό βάθος ο λόγος και η σκέψη του Στέφανου Κασελάκη. Μεθαύριο θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης, λοιπόν, ο Στέφανος έχει παρουσιάσει κάποιες θέσεις στην αρχή της υποψηφιότητάς του. Εκεί εισέπραξε κριτική και από μένα ότι υπάρχουν κάποια κενά και κάποιες αποσιωπήσεις. Ο Στέφανος, με βάση την ατζέντα που παρουσίασε, πήρε ένα ποσοστό 45%. Εγώ είχα χρέος, με βάση και το ποσοστό και την ατζέντα που παρουσίασα προεκλογικά, να τον συναντήσω και να του πω, αγαπημένε σύντροφε, εδώ πέρα έχουμε μια πολιτική υποχρέωση. Μπορούμε πολιτικά να προσδιορίσουμε μια κατεύθυνση και να συμφωνήσουμε. Εφόσον η απάντηση ήταν θετική, λοιπόν, αυτό έπρεπε να γίνει δημόσια. Στο φως του ήλιου, όχι κάτω από το τραπέζι, όχι με ανταλλάγματα θέσεων, αλλά καθαρά σε σχέση με την πολιτική μας κατεύθυνση. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας πίσω από την υποψηφιότητα Κασελάκη, όπως πολλοί υποπτεύονται και λένε. Έχω ακούσει ότι ήταν πίσω από την υποψηφιότητα τη δική μου, την υποψηφιότητα της Εύης, την υποψηφιότητα του Κασελάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δίπλα και μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι εγγυητής της πορείας μας πάντα και έχει κρατήσει μια στάση ενδεδειγμένη. Όλη αυτή η συζήτηση νομίζω δεν μας κάνει καλό ούτε στον ίδιο τον Αλέξη να αναπαράγεται, ούτε στο κόμμα μας. Με την εκλογή Κασελάκη,
το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ στρίβει λίγο προς τα δεξιά, δηλαδή λοξοκοιτάζει ο ΣΥΡΙΖΑ προς το χώρο στρίβει του ΠΑΣΟΚ. Στρίβει προς την νίκη, στρίβει προς την νίκη. Διότι εμείς νικήσαμε όταν καταφέραμε να συσπηρώσουμε κόσμο από την αριστερά στο προοδευτικό κέντρο. Η υποψηφιότητα του Στέφανου την υπηρετεί αυτή την προοπτική και με αυτή ακριβώς τη σκέψη και με όλη μου την καρδιά και τη δύναμη τη στηρίζω. Σας ρωτώ, γιατί άκουσα πριν από λίγο στο βίντεο τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι Goldman Sachs και κομμουνισμός δεν πάνε μαζί. Διαλέξτε Είμαι τι θέλετε. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει το καλό μας. Πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, έχει σημασία όμως να παρακολουθείς και το άγχος με το οποίο τοποθετούνται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστώ και θερμά. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Παπά.